μια ταχυκαραδία. Όμοια ποδοβολητού καρπαζόντων ύπων σε υποδρομή. Τόση ήταν η χαρά μου που σε συναντούσα πάντα. Πώς γίνεται να φύγει ποτέ σχεδόν από την πόλη σου και να βρίσκεσαι παντού? Γίνεται. Και όχι παντού όπου να είναι, αλλά να βγαίνεις βενετιά και να γεφυρώνεις στεραγμούς με Μάρκο Πόλο, Τιτσιάνο, Ρικάρντο Βάγκνερ, Τόμας Μαν, Μπάιρον Λόρδο, Τίντορέτο, και όλοι μαζί νύχτα χειμώνα μέσα στα κανάλια πλέοντας να απαγγέλλεται μαζί με την όρθια στην πλώρη Αντζελίνα. Περίφημης και ντίστρας δαντέλας, και ντίστρας δαντέλας από τον ουράνο. Ένα σονέτο ως περιμάτιον πεπιτριμένων άνθεση, αναζητώντας για λογαριασμό της τον φυσιτή γυαλιού Πιέτρο από τον ουράνο. Στο Harris Bar τα πίνει όλη τη νύχτα κοντράροντας ποτήρια μπέρμον με έναν κάποιον Orson Welles και κάποιον Hemingway Ernest. Ενώ πιο εκεί στο μπαρ Λαφενίτσε ο Βέρντι ο Τζουζέπε τους στίχους τους πεπικυλημένους βάζει μουσική. Τι χορός μεταμφιεσμένων αλόκο της λιμνοθάλασσας ψυχών είναι αυτός? Γίνεται. Γίνεται. Αν είσαι αναφροίσκετος. Αν είσαι αναζητητής ονειροπλός. Καθώς στην ποιήση όνειρο ο χρόνος δεν συμβαίνει. Γίνεται. Γίνεται, αν είσαι όνειροπαρμένος. Αχ, νύχτες στη Βενετία. Νύχτες στη Βενετία. Και μυστέρα, συναντήσεις μυστικές ενός μυστήρος εσαΐ. Ο Δημήτρης Καρασάβας, ο ποιητής που επέστρεψε στη Βέρεια. Με δίωρο παρακαλώ, πάντα. Πάντα, που επέστρεψε στη Βέρεια τη θάλασσά της. Ήταν... Είναι. Είναι, είναι. Ένας μαγεμένος μάγος που ονειροπλέει καρφί προς τα άδυτα των αδύτων. Εν τέλει, ήταν Βενετσιάνος ή Βεριώτης. Και τώρα κατέφυγε. Πίστεψα στον Αμπάγιο πριν η θεία να ξεσπάσει. Πίστεψα στον Αμπάγιο πριν η θεία να ξεσπάσει. Γράφει ο Βάλτερ Μπέντζαμιν για τον πίνακα του Πολ Κλέ Άντζελους Νόδους.
Η τάσα να πρόκειται να κοιμηθεί μακριά από κάτι που αγναντεύει σταθερά. Τα μάτια του είναι ακίνητα. Προσιλωμένα, το στόμα του ανοιχτό. Τα φτερά του διάπλατα. Ο άγγελος θα ήθελε να μείνει, να ξυπνήσει τους νεκρούς και να κάνει ολόκληρα ό,τι έχει θρηματιστεί. Αλλά η καταιγίδα που πέφτει στα φτερά του τον οθεί στο μέλλον. Η καταιγίδα είναι αυτό που ονομάζουμε πρόοδος. Ο Δημήτρης Καρασάβας μέσω του μοναδικού μονόδρομου που επέλεξε ή τον επέλεξε εξέφρασε με τρόπο βαθιά μυστικιστικό μέσω του έργου του αλλά και της τάσης ζωής του τη δική του εκτίμηση αποτίμηση για τον μοντέρνο αγχωμένο κόσμο που τον διανύει στρέφοντας βελτιωδώς προς το πουθενά. Άντεξε, όσο άντεξε, με τη βοήθεια της γλώσσας του ουτοπίας, γιατί συχνά το θέμα με τα λόγια «Ναι, γίνεται», του φανέρωσε το όνειρο νησίδα πόλη. Δέρια Βενετιά. Με άλλα λόγια, στους τωρινούς της βαρβαρότητας καιρούς, η ποίηση καθίσταται επιτακτικότερη από ποτέ. Χαρά στην πόλη στηρίζει τους ποιητές της και στηρίζεται σε αυτούς. Όμως αλίμονο, ξέρεις ποια ήταν η τελευταία μέχρι στιγμής παραγγελία βιβλίων που έκανε? Όχι. Μιλούν για κάποια του Βάλτερ Μπέντζαμιν. Στα άδυτα ας μείνει των αδύτων η τελευταία παραγγελία. Σε ένα καφέ. Εκεί βρίσκεται. Εγκαταβεί σε νήσο τόπο ιερό. Εκεί είναι δυνατό το πέρασμα από την επικράτεια ενός σύμπαντος σε εκείνη ενός άλλου. Αυτό εξάλλου δεν πει πρωτίστως ο ιερός χώρος ποίησης. Εκεί, σε έναν αίδριο καφέ, το ποιητικό του στέκει. Έχει στο τσεπάκι του λευκού κοντομάνικου πουκαμίσου του τις πολύτιμες πένες του και των ναυτικών φυλάδιών του. Εκεί περιμένει υπομονητικά τα επιπλέοντα άνθη των δακινιών της θάλασσας που τον περιβάλλουν να δέσουν καρπούς. Να δέσουν καρπούς σε αλμυρό νερό. Η άλμη εκεί δεν καταργεί την αναπαραγωγή. Ναι, όταν δέσουν οι καρποί θα αποσυσκευάσει την πλούσια βιβλιοθήκη του. Εκεί και αυτό γίνεται. Να στήσεις από την αρχή μια τόσο πλούσια βιβλιοθήκη.
μία είσοδο ανάμεσα από δύο βιτρίνες, όπου στη μία είχα κάνει βιβλία για τους μεγάλους, όπως λογοτεχνία, ποιήση, δοκίμια, ιστορικά, πολιτικά, αρχαία ελληνική γραμματεία και στην άλλη παιδικά και εφηβικά βιβλία. Γιατί δεν πιστεύετε? Εκεί κάθε πάθος δημιουργεί τον κόσμο πάλι από την αρχή. Μιράκολο! Ποιος είναι αυτός? Αυτός που στον αορά τον τάδιτα ρεγάλαλα σου άνοιμα. Σε ποια κανάλια πλέει? Σιωπή! Σβήστε το φεγγάρι, σπενιέται λαλούνα.